Η κόρη μου δεν ήταν ούτε 20 χρονών. Η ελπίδα ήταν τελείωσε πολιτικός μηχανικός στην Πάτρα, αλλά επειδή ήταν ανήσυχο πνεύμα, ήθελε να έχει μια δεύτερη υπογραφή και αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, στο τμήμα της αρχιτεκτονικής. Στην Αθήνα είχε κατέβει για το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Είχαν φύγει με την κοπέλα του το Σάββατο το μεσημέρι και επέστρεφαν την Τρίτη το βράδυ με το βραδινό τρένο. Εκείνη τη μέρα είχαμε μιλήσει λίγο το πρωί. Κατά τις 7 παρά 20 νομίζω βρισκόμουν στο σταθμό Λαρίσης και είχα ετοιμαστεί και περίμενω το τρένο. Μετά με πήρε γύρω στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Επειδή εξέταζα, δεν μπόρεσα να το σηκώσω. Επιβιβαζόμαστε και κατά τις 7 και 20 φεύγουμε. Παιδάκι μου, μην γίνει τίποτα. Στην τελευταία επικοινωνία που είχαμε στις 11, του είχα πει, επειδή ξέρω ότι από τη Λάρισα είναι περίπου μία-μία μισή ώρα, του είχα ζητήσει να στείλει ένα μήνυμα όταν φτάσει, το κλασικό στείλει όταν φτάσεις. Και μετά από περίπου 20 λεπτά γίνεται η σύγκρουση, κατά τις 11 και 20. Βλέπω εγώ από το παράθυρο τη λάμψη από τη φωτιά. Ακούγεται πάρα πολύ δυνατός θόρυβος και σίδερα να τρίβονται μεταξύ τους. Με το που έγινε το μπαμ, εγώ που ξαφνιάστηκα δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε. Νόμιζα ότι εκτροχιαστήκαμε, ότι κάτι έγινε λάθος, ότι βλέπω όνειρο ή αποκοιμήθηκα και είδα κάποιο εφιάλτη, δεν ξέρω. Μετά είναι το απόλυτο κενό. Δεν υπάρχει τίποτα, σκοτάδι. Και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να βρισκόμαστε χωρίς φώτα, με ένα βαγόνι εκτροχιασμένο, να κάνει ουσιαστικά να γυρίζει, να αναποδογυρίζει και να βρισκόμαστε ξαφνικά ανάποδα, χωρίς φώτα, μέσα στη φωτιά και πολύ, πολύ τραυματισμένοι. Οπότε είχαμε δύο επιλογές. Μία επιλογή ήταν από ένα παράθυρο που είχε σπάσει από εκεί πέρα, που ήταν αρκετά ψηλά, δεν πηδούσε, θα σπάγε σίγουρα κάτι. Και η δεύτερη επιλογή, ήμασταν αρκετά τυχεροί. Είχαν μαζευτεί τα μπάζα από τη σύγκρουση και με ένα κομμάτι λαμαρίνα πάνω. Ήταν ό,τι χρειαζόταν για να πηδήξουμε. Δεχτήκαμε την πρώτη κλίση γύρω στις 11 και 25. Αμέσως, σε ελάχιστο χρόνο,
Υπήρξε μια κλίση μέσω του 112, η οποία υπήρχε συνακρόαση με αστυνομία και πυροσβεστική. Ήταν ένας νεαρός, πολύ ψύχρεμος, θυμάμαι τη φωνή του, που έλεγε ότι επέβαινε στο τρένο και έχει πέσει από τη γέφυρα. Δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι όντως κάτι τόσο τραγικό συμβαίνει. Ήμασταν το πρώτο περιπολικό που αφηχθήκαμε στο σημείο. Εκεί ήταν ήδη κάποια οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αντικρίσαμε αρχικά τα πίσω βαγόνια. Βλέπαμε τον κόσμο ο οποίος ήταν αναστατωμένος και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε από εκείνους τι έχει γίνει. Με το που βγήκα από το τρένο και το αντίκρισα και είδα στην πραγματικότητα τι έγινε, εντάξει, η εικόνα ήταν σοκαριστική. Είδα δύο τρένα που είχαν συγκρουστεί. Είδα τη φωτιά να έχει φτάσει δίπλα μου, ουσιαστικά στο δεύτερο βαγόνι εκεί πέρα που ήμουν εγώ. Εκείνη την ώρα, όπως καταλαβαίνεις, υπήρχε πανικός. Τα ωριακτά που ήταν πάρα πολύ δυνατά και δεν τα έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Το να κατεβαίνω κάτω από το βαγόνι και να βλέπω δεξιά-αριστερά ανθρώπους, όχι ακροτεμιριασμένους, σπασμένα τα άκρα τους. Μία γυναίκα ειδικά μπορούσε να κουνήσει μόνο το στόμα της. Ήταν πάρα πολύ θλιβερό. Ήταν ένα τοπίο γεμάτο τραυματισμένους, γεμάτο άτομα που είχαν εξφεντονιστεί από τα παράθυρα, από τη σύγκρουση. Και γενικά πολύ σκληρές εικόνες. Κινηθήκαμε στα μπροστινά βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όπου είδαμε στο οδόστρωμα παντού διαλυμένες λαμαρίνες από τις αμαξοστοιχίες. Εκεί αντιληφθήκαμε ότι το δυστύχημα είναι μεγάλο και ότι είναι αρκετά σοβαρό από ό,τι πιστεύαμε. Τις 12 παρά 20, 12 παρά 4 ενημερώθηκα και αμέσως επικοινώνησα με τον συνάδελφο στην αυτοδιοίκηση, τον περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, για να συντονίσουμε τις δραστηριότητές μας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτού του ατυχήματος στο γρηγορότερο δυνατό χρόνο. Σε 2-3 λεπτά ενημερώθηκε άμεσα ο διατρός πρώτα της βάρδιας, ενημερώθηκε ο διευθυντής μας, και ο υπεύθυνος του προσωπικού του γραφείου κίνησης για να αρχίσει να φέρνει πληρώματα. Η επόμενη κίνηση πριν φτάσω στα πληρώματα στο πεντάλεπτο ήταν να ενημερωθεί ο ΣΕ, έτσι ώστε να κλείσει το ρεύμα για να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι. Και 45 σχεδόν είμαι σίγουρη ότι ενημερώσαμε το πανεπιστημιακό και 2 λεπτά και 47, δηλαδή πολύ άμεσα, ανοίξαμε και το παλιό. Το πρώτο μισάωρο, ίσως και λίγο αργότερα, στο σημείο υπήρχαν γύρω στα 18 ασθενοφόρα. Και μετά από μια μισή ώρα περίπου, υπήρχαν στο σύνολο 40 ασθενοφόρα, τα οποία επιχειρούσαν από όλες τις περιοχές, τις γύρω περιοχές. Τα ασθενοφόρα ήταν 12 παρά κάτι και οι συγγενείς ήταν γύρω στις 12. Πρώτη συγγενής. Θυμάμαι ότι σκεπάζαμε τα σώματα να μην κρυώσουν λόγω του κρύου. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να προσφέρουμε βοήθεια. Ζητήθηκε βοήθεια από τα παιδιά και σε αυτό ήταν πολύ, ας πούμε, ήταν παιδιά που στην ηλικία τους, ας μου πει. Τώρα, sorry, αλλά... Εκείνη πρέπει να ήταν γύρω στις 12 και κάτι, 12 και 5, 12 και 10, μέχρι να έρθουν και τα ασθενοφόρα, να έρθει η αστυνομία και να παίρνουν σιγά-σιγά με σειρά προτεραιότητας από το πιο χτυπημένο μέχρι το λιγότερο χτυπημένο για να πηγαίνουν στα νοσοκομεία της Λάρισας να φροντίζουν τα παιδιά. Στο νοσοκομείο, λοιπόν, βρέθηκα στις 12, 12 και. Η πρώτη εικόνα ήταν η μεγάλη ανησυχία των γιατρών, στους οποίους γινόταν τηλέφωνα, ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα, το οποίο θα δημιουργούσε
προβλήματα και στα νοσοκομεία, διότι θα έρχονταν πάρα πολλοί κόσμος, χωρίς να είναι ακόμα γνωστό πόσοι θα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα κατέληγαν εκεί με έναν κάποιο τρόπο, είτε τραυματίες ή ακόμα χειρότερα νεκροί. Σκεφτείτε ότι σε χρονικό διάστημα μίας με μια μισή ώρας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο 38 ασθενείς, πολυτραυματίες, πολυκαταγματίες, οι οποίοι έπρεπε να υποβληθούν σε άμεση αξιολόγηση. 12,5 ώρα περίπου μία παρά γίνεται μια αναταραχή. Καλούν όλες τους γιατρούς στο νοσοκομείο να μπουν μέσα, να είναι στα επίγοντα, να δέχονται κόσμο και ξεκινάει να έρχεται ο μακάβριος αριθμός των θυμάτων. Δυστυχώς, από κάποια στιγμή και μετά, τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ έπαψαν να έρχονται με τη σιρήνα να ακούγεται και καταλάβαμε όλοι ότι πλέον είχαμε νεκρούς. Υπολογίζω ότι ήταν γύρω στις 1 η ώρα τα ξημερώματα που ήρθε το πρώτο στενοφόρο χωρίς σιρήνα. Ξεκινάει η πληροφορία για 2 νεκρούς. Σκεφτόμαστε ότι είναι το πρωτοσέλιδο, αύριο είναι κάτι φοβερό κτλ. Η ώρα πάει περίπου 1 τη νύχτα. Οι πληροφορίες που έρχονται από τα επίγοντα μιλάνε για ανθρώπους που έχουν χάσει τα μέλη τους, μιλάνε για περισσότερους νεκρούς και τότε αρχίζουμε να συγκλονιζόμαστε κι εμείς. Και αρχίζει 1,5-2 η ώρα ο αριθμός των νεκρών να αυξάνεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Να έρχονται 3 από το Γενικό Νοσοκομείο, 4 από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, 7 από το Γενικό Νοσοκομείο, 9 από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Ασθενοφόρα τα οποία κατέβαζαν σάκους πια, όχι τραυματίες, άρα νεκρούς ανθρώπους, νεκρά νέα παιδιά, μια βουβαμάρα παντού και στους γιατρούς και σε όσους παρακολουθήσαμε τις εικόνες αυτές, οι οποίες εικόνες συνοδεύτηκαν εκείνη τη στιγμή και από το ξεκίνημα της έλευσης συγγενών των ανθρώπων αυτών. Ξεκινήσαμε στις 12 παρά 5, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν στο αυτοκίνητο και γύρω στις 2 και 10 ήταν, περάσαμε από την Εθνική, από τον τόπο του δυστυχήματος και είδαμε ότι ακόμη έκαιγε φωτιά. Και μετά μας κατήφθηναν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Εκεί πρέπει να φτάσαμε γύρω στις 2:30-3:15, κάπου εκεί. Ήταν μια εικόνα ολοφροσύνης, στην κυριολεξία. Αυτοκίνητα τα οποία φρενάριζαν και με έναν τρόπο που κινδύνευε να χτυπήσουν κάποιον άνθρωπο. Άνθρωποι οι οποίοι πετάγονταν τα αυτοκίνητα και έτρεχαν και κρεμιόνταν στα ασθενοφόρα για να δουν αν τυχόν υπάρχει ο δικός τους άνθρωπος εκεί. Στις 4 περίπου τη νύχτα μου τηλεφωνεί ο μικρότερος γιος μου, ο Κωνσταντίνος, και μου λέει: «Πατέρα, η Ελπίδα δεν απαντάει στο κινητό». «Όπα», λέω. «Γιατί να απαντήσει?» «Λέει, δεν ξέρεις εσύ τίποτα?» Λέω: «Τι θα έπρεπε να ξέρω?» Λέει: «Συγκρούστηκαν 2 τρένα και μάλλον μέσα εκεί ήταν η Ελπίδα». Αρχίζω να ντύνομαι και θυμάμαι ότι το πόδι μου έτρεμε τόσο πολύ που δεν έβρισκα το μπατζάκι από το παντελόνι για να το φορέσω. Στο αμφιθέατρο έπρεπε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για να μην αναζητούν μες στο νοσοκομείο πληροφορίες, αλλά οι πληροφορίες να φτάνουν γρήγορα και να περιμένουν όλοι από εκεί να πάρουν την πληροφορία, έτσι ώστε να λειτουργεί το τμήμα απεγόντων περιστατικών. Μας μάζεψαν στο αμφιθέατρο, φώναζαν ονόματα των τραυματιών και σε ποιο νοσοκομείο είναι και εγώ περίμενα καρτερικά. Και διαβάζανε πολλά ονόματα, ο γιος μας δεν ήταν μέσα όμως. Και κάποια στιγμή μας είπαν ότι δεν έχουν άλλους τραυματίες, οι υπόλοιποι έχουν σκοτωθεί. Και τότε έρχεσαι να σκεφτόμαστε ότι μάλλον δεν θα τον δούμε ξανά. Όσο περνούσαν οι ώρες, οι ελπίδες μας μειώνονταν. Δεν θέλαμε να τον πιστέψουμε.
Και εδώ βλέπεις με μεγάλη λεπτομέρεια τα ανθρώπινα συναισθήματα. Κάποιοι άνθρωποι ψύχρεμοι, όπως συγκεκριμένα κάποιος καθηγητής κτηνιατρικής της Θεσσαλονίκης, που όταν έμαθε ότι είμαι ο δήμαρχος της πόλης, με πλησίασε για να μου πει ποια θα ήταν η διαδικασία αν τη γνωρίζω και πώς θα μάθει ο ίδιος τι έγινε το παιδί του, αν είναι στους τραυματίες ή όχι. Είχα πάρα πολύ ένταση και όταν άρχισα να βλέπω στην τηλεόραση, γιατί εμείς δεν είχαμε την αίσθηση ακριβώς του τι συμβαίνει, είχαμε τις περιγραφές των συναδέλφων που ερχόντουσαν, είχαμε τη μυρωδιά, όσο αν, δεν ξέρω αν εσείς δεν μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε, τα παιδιά μύριζαν σαν πειρακτωμένο σίδερο. Η μεταφορά της εικόνας του λιωμένου σίδερου, το να ακούς μεταφορικά τις κραυγές ασθενών, είτε λόγω πόνου, είτε λόγω σοκ που υπέστησαν αναζητώντας κάποιον γνωστό τους ή να καταλάβουν τι έγινε, ή η αίσθηση της μυρωδιάς του καμένου που το κάνεις αμέσως εικόνα και τα λοιπά, νομίζω ήταν συγκλονιστικές εικόνες, τις οποίες ευχόμαστε όλοι να μην ξαναζήσουμε. Άλλο να έχεις τις περιγραφές και άλλο να το βλέπεις. Και ακόμα πιο τραγικό ήταν όταν άρχισα να βλέπω τα πρόσωπα, γιατί κάποια από τα ονόματα αυτά τα είχα γράψει σε κάρτες. Οπότε, νομίζω αυτό. Ήταν πολύ δύσκολο ένας επιστήμονας υγείας να, παρόλο που έχει περάσει, να αντέξει σε αυτές τις συνθήκες, και είδα γιατρούς να σπάνε, είδα να δακρύσουν. Εγώ πήγα στη Λάρισα το πρωί της επόμενης μέρας. Πήγα στο νοσοκομείο, παρόλο που μου είχαν πει τη λίστα από το τηλέφωνο, ήθελα να ακούσω μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος, ήθελα να δω τη λίστα με τα μάτια μου. Και ουσιαστικά μας επιβεβαίωσαν ότι δεν είναι στους τραυματίες. Οπότε έπρεπε να περιμένουμε ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση, λάβαμε ένα τηλεφώνημα την Παρασκευή το βράδυ. Ότι μάλλον ταυτοποιήθηκε. Μας είπανε, κάντε λίγο υπομονή γιατί ακόμη ψάχνουμε για να σας παραδώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι πυροσβέστες και τα σώματα ασφαλείας κάνουν τη δουλειά τους. Με τους ανθρώπους που εντοπίζανε, με ανθρώπινα μέλη, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ακόμα και αυτό που έβλεπες την ώρα που ο γερανός σήκωσε το βαγόνι, το διαλυμένο βαγόνι, και το βλέπεις ψηλά στον αερά, έλεγες δεν μπορεί να είναι βαγόνι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι βαγόνι αυτό. Είναι κάτι άλλο που απλά έγινε μια μπάλα από σίδερο. Τις πρώτες μέρες παρατηρήθηκε μια βιασύνη, μια σπουδή στο να τελειώνουμε, να βρούμε τα θύματα και να τελειώνουμε με ό,τι έχει σχέση με το δυστύχημα. Έτσι, πριν ακόμη ταυτοποιηθούν όλα τα άτομα και γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα άτομο που δεν βρέθηκε, που εξαϊλώθηκε, ξεκίνησαν να μεταφέρουν τα βαγόνια και ξεκίνησε το λεγόμενο αυτό που αποκαλούμε εμείς μπάζωμα. Την πρώτη φορά που ένιωσα πιο κοντά στη συνειδητοποίηση του τι έχει συμβεί, ήταν τη Μεγάλη Παρασκευή. Που ήταν μια απίστευτη δύσκολη μέρα για μένα.
Και πάλι, ακόμη και τώρα, με τη δουλειά μου και τα λοιπά, δεν το έχω 100% νιώσει. Οι γιορτές είναι οι μέρες που είναι πιο επώδυνες, γιατί πραγματικά και νιώθεις ότι σου λείπει, γιατί μου λείπει, γιατί έχει πεθάνει. Δεν θα μπορέσουμε εύκολα να ξεφύγουμε από αυτή την... Πάντοτε θα έχουμε μία φωτιά μέσα μας να καίει λίγο. Όσο πλησιάζουμε προς την... προς το έτος... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω, δεν προσπαθώ να το αποφύγω σαν σκέψη. Δεν περνάει η μέρα να μην κλάψουμε μερικές φορές. Ένα χρόνο μετά το συμβάν, αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό είναι οι εικόνες, οι αναμνήσεις και οι πρώτες στιγμές από το ατύχημα. Δεν θα φύγουν ποτέ από το μυαλό μου αυτές. Γιατί δεν έμεινε αναλύωτος ο χώρος? Ξέρουμε ότι σε κάθε χώρο εγκλήματος μπαίνουν ταινίες γύρω-γύρω και παραμένει μη προσβάσιμος από άτομα τα οποία δεν έχουν άδεια. Ένα γιατί που θα ρω πως και αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει απαντηθεί με κάποιο τρόπο, και γιατί οι ψυχές αυτών των ανθρώπων πράγματι ζητούν δικαίωση. Η δικαίωση για μένα δεν είναι να τιμωρηθούν μόνο οι ένοχοι. Αυτό σε μια πολιτισμένη χώρα γίνεται αυτόματα. Δεν πρέπει να το παρακαλάω και ούτε θα εκπλαγώ αν συμβεί. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Για μένα δικαίωση θα είναι να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Να γίνει ο σιδηρόδρομος το πιο ασφαλές μέσο μετακίνησης για όλους. Και επίσης η παραδειγματική τιμωρία αυτών, γιατί πιστεύω ότι αυτό που έγινε με το σιδηρόδρομο συμβαίνει παντού, σε όλες τις υπηρεσίες. Η αγωνία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η δίκη και η τιμωρία των ενόπλων, η οποία δεν αφορά δύο άτομα και τέσσερα και πέντε, αφορά πάρα πολλούς, γιατί η μισή Ελλάδα είναι εμπλεγμένη μέσα στον ελληνικό σιδηρόδρομο και στο ατύχημα αυτό. Υπάρχουν όμως εγκλήματα που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν με κανέναν τρόπο. Και αυτό είναι ένα από αυτά. 57 άτομα, των οποίων τα περισσότερα παιδιά, των οποίων τα περισσότερα φοιτητές, των οποίων οι περισσότεροι το μέλλον της Ελλάδος. Έτσι. Αυτό πράγμα, έτσι, θα χρειαστεί πάρα πολύ κόπο από την πολιτεία για να μας το σβήσει από τον εγκέφαλό μας. Η σκέψη ότι δεν υπάρχει ο Γιώργος, ότι δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ, είναι μία θηλιά, είναι μία μέγενη. Βέβαια, η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Και αν ζούσε το παιδάκι μου, επειδή ήταν εξωστρεφής χαρακτήρας και άκρα δημιουργικό, θα μου έλεγε, πατέρα, το κεφάλι ψηλά και προχώρα στη ζωή. Εμείς θα προχωρήσουμε. Εκείνο όμως δεν θα δει τον ήλιο αύριο. Δυστυχώς.